αυτής της Ιεράς Μητροπόλεως. Εύχομαι στον κύριο Δήμαρχο, στους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά και στους λοιπούς άρχοντες αυτού του Δήμου, ο Άγιος Θεός να τους ενισχύει, να τους φωτίζει, για να κάνουν πάντοτε το καλό για αυτόν τον λαό που τους εξέλεξε και τους έφερε σε αυτή τη θέση. Η ευχή την οποία διαβάσαμε και φαντάζομαι ότι όλοι καταλάβατε και ακούσατε οπωσδήποτε. Είπε ότι ο άρχον δεν έρχεται εις την εξουσία για να βασανίζει τον λαόν, αλλά για να τον διακονεί όπως πρώτος εγώ επίσκοπος. Ερχόμαστε ως διάκονοι του λαού και όχι ως εξουσιαστές. Και πιστεύω ότι και ο κύριος Δήμαρχος και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και όλοι οι παρόντες εδώ άρχοντες με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησαν να υπηρετήσουν τον λαό της Φωκίδος, του Δήμου ο καθένας, διότι έχουμε και τον δεύτερο Δήμο στον νομό αυτό. Έτσι ξεκίνησαν. Θέλω να το πιστεύω μέσα από την καρδιά μου και συνιστώ σε όλους ως πνευματικός πατέρας αυτό να μην το ξεχάσουν ποτέ, ότι ήρθαν από αγάπη και ενδιαφέρον στην εξουσία για αυτόν τον λαό. Και αυτόν τον λαό πρέπει να τον υπηρετήσουν πιστά, να τον ακούνε και να κάνουν βέβαια εκείνο που ο νόμος προστάζει. Δεν θα πω περισσότερα, δεν είμαι ο κύριος ομιλητής εγώ απόψε, μέσα από την καρδιά μου όμως έρχομαι και εκ μέρους των παρισταμένων κληρικών, ο Άγιος Θεός να δίνει δύναμη, φωτισμό, ενίσχυση στον κύριο Δήμαρχο και σε όλους τους υπολείπους άρχοντες για να επιτελούν σωστά τα καθήκοντά. Να ζήσετε, να είσαστε στερεωμένοι και ο Θεός να σας δίνει ό,τι καλό προσωπικό και οικογενειακό. Να είστε καλά.